Θα ξεκινήσουμε με την υπαριθμό 436 κάθετος 27 11 του 2023 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή επικρατείας της κοινοβουλευτικής ομάδας Πλεύση Ελευθερίας κ. Αλεξάνδρου Καζαμία προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα οι προσαγωγές πολιτών από την ελληνική αστυνομία λόγω της ύψωσης της Παλαιστινιακής σημαίας. Παρακαλώ πολύ κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 2 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ. Στις 5 Νοεμβρίου προσήχθη από την αστυνομία 22χρονος Παλαιστίνιος νέος, ο οποίος είχε υψώσει στην πλατεία Συντάγματος τη σημαία της χώρας του μαζί με την ελληνική σημαία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η προσαγωγή έγινε με προσωπική παρένεση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για να δράσει άμεσα η αστυνομία. Κατόπιν κράτησής του στη Γαδά, ο Παλαιστίνιος νέος αφέθηκε ελεύθερος. Τις επόμενες μέρες διακινήθηκαν ψευδείς ειδήσεις που έφεραν τον νέο να έχει κατεβάσει την ελληνική σημαία με στήριξη μάλιστα από βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, που ωστόσο στις 16 Νοεμβρίου ανακάλεσε με εντυμότητα. Στις 12 Νοεμβρίου είχαμε πάλι την προσαγωγή στη Γαδά ηθοποιού με τον πατέρα της για την εξακρίβωση στοιχείων, διότι στο αυτοκίνητό τους ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία. Μετά από μια ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι. Η εξήγηση που φαίνεται να της δόθηκε είναι ότι η προσαγωγή πραγματοποιήθηκε κατόπιν κλήσης της Ισραηλινής πρεσβείας προς την ελληνική αστυνομία. Οι πρακτικές αυτές επιβεβαιώνουν ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με προσωπικές παρενέσεις του Υπουργού επιχειρεί τη δημιουργία κλίματος λογοκρισίας, παραβίασης της ελευθερίας της έκφρασης και τρομοκράτησης των πολιτών, που επιθυμούν να δηλώσουν δημόσια τη στήριξή τους στο δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού για εθνική απελευθέρωση, που αποτελεί εξάλλου πάγια πολιτική του ελληνικού κράτους. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση υποκύπτει πολύ εύκολα στις παρεμβάσεις ξένων πρεσβειών στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, περιλαμβανομένων και κυβερνήσεων που κατέχουν ξένο έδαφος και παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Και σας ρωτώ, κύριε Υφυπουργέ, τι οδηγίες έχετε δώσει εσείς, ο Υπουργός ή το Υπουργείο και σε ποιους για όσους πολίτες φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης στους δρόμους της χώρας? Και δεύτερον, ποιες παρεμβάσεις έχει κάνει η πρεσβεία του Ισραήλ προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προσαγωγή πολιτών που διαδηλώνουν υπέρ του Παλαιστινιακού λαού? Και τι οδηγίες έχει λάβει από εσάς η ελληνική αστυνομία όταν λαμβάνει κρίσεις από την Ισραηλινή πρεσβεία? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καζαμία. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι κανένας δεν αμφισβητεί, όχι μόνο μέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το συναθρίζεστε και σε ό,τι έχει να κάνει με την διεξαγωγή συγκεντρώσεων και διαφόρων ποδιών, υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες και νόμοι, οι οποίοι διέπουν τους όρους και τη λειτουργία και τους κανονισμούς με τους οποίους πρέπει να διεξάγονται συγκεντρώσεις και ποδίες. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται με το ότι το Υπουργείο προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας και λογοκρισίας. Είναι δεκάδες οι συγκεντρώσεις, εκατοντάδες οι συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν γίνει ανά την επικράτεια για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το ελληνικό κράτος ή η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να βάλει έναν φραγμό ή εμπόδια ούτως ώστε να μην γίνουν αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτές οι πορείες. Καθημερινά έχουν. Και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ έχουμε συγκεντρώσεις οι οποίες γίνανε και στην πλατεία Συντάγματος και παντού, σε όλη την επικράτεια. Οπότε θεωρώ ότι είναι άδικο και αδόκιμο να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες νομίζω ότι εκτός από το ότι είναι κενές περιεχομένου, γίνονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους ή για να υποστηρίξουμε κάποιες ιδεοληψίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα δύο περιστατικά, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το πρώτο περιστατικό, το οποίο είπατε για τον Παλαιστίνη, ο οποίος ύψωσε την Παλαιστινιακή σημαία, προσήχθη. Σχηματίστηκε δικογραφία κατά παράβαση του άρθρου 141 του ποινικού κώδικα και από εκεί και πέρα όλη η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο περιστατικό, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική αστυνομία, αυτός είναι ο ρόλος της.
να κάνει προληπτικές προσαγωγές, να ελέγχει, να παρακολουθεί, να κάνει ελέγχους για την εύρυθμη λειτουργία και για την ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών. Το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο λέτε με την εν λόγω ηθοποιό και τον πατέρα της, προσαγάγησαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στις 2 παρα 10, 2 και 4 είχαν φύγει. Έγινε ένας έλεγχος του στοιχείου τους, είδαν τους φακέλους τους και αμέσως μετά αφέθησαν ελεύθεροι χωρίς να γίνει το παραμικρό. Αυτός όμως είναι ο ρόλος, κύριε συνάδελφε, της αστυνομίας. Ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας είναι να κάνει ελέγχους. Ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας είναι να λειτουργεί και προληπτικά και όχι μόνο κατασταλτικά. Και φυσικά αυτό το ρόλο θα συνεχίσουμε, θα τον υπερασπιστούμε και θα τον υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατσαφάδο. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, 3 λεπτά για την δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Λέτε ότι έχουν γίνει εκατοντάδες συγκεντρώσεις, τις οποίες ο κόσμος διαδήλωσε τη συμπαράστασή του προς τον Παλαιστινιακό λαό. Είναι σωστό αυτό. Άμα έχουν γίνει και στη συγκέντρωση του Πολυτεχνείου είχε γίνει και υπήρχαν εκατοντάδες Παλαιστινιακές σημαίες, αυτός ο νέος γιατί προσήχθη? Δεν απαντάτε στο συγκεκριμένο. Προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το γενικό. Τι έκανε ακριβώς αυτός ο νέος? Υπάρχει δικογραφία εις βάρος του, ενώ έχει αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί δεν μπαίνει αυτή η δικογραφία στο αρχείο? Σας ρώτησα συγκεκριμένα τι εντολές έχει δώσει ο υπουργός στην αστυνομία για να, όταν λαμβάνει αιτήματα από την Ισραηλινή πρεσβεία εναντίον πολιτών που διαδηλώνουν την υποστήριξή τους στην Παλαιστινιακή σημαία. Δεν απαντήσατε. Υπάρχει ένα ζήτημα επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου. Αυτή είναι η ερώτησή μου, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και δεν αφορά ιδεολειψίες, κύριε Υφυπουργέ. Αφορά την εκδήλωση ενός πολύ εύλογου αιτήματος, που είναι το αίτημα για την ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού λαού. Το υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση. Η ιδεολειψία είναι αυτό? Και όσον αφορά την περίπτωση της ηθοποιού, δεν απαντήσατε. Η Ισραηλινή πρεσβεία παρενεύει? Παρεμβαίνει η Ισραηλινή πρεσβεία με αιτήματα προς το Υπουργείο και δρά το Υπουργείο και η ελληνική αστυνομία βάσει αυτών ή όχι? Θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση. Η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου υποδηλώνει αυθαιρεσία, κύριε Υφυπουργέ. Υποδηλώνει την εσκεμμένη προσπάθεια να μην ξέρει ο πολίτης που στέκεται απέναντι στον νόμο. Όταν μπορεί, το Υπουργείο θεωρεί ότι το να υψώνεται η Παλαιστινιακή σημαία είναι πρόβλημα. Και άλλες φορές δεν είναι. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Και το κάνετε σκεμμένα. Αυτό είναι το κλίμα τρομοκράτησης για το οποίο σας μιλώ. Και επίσης υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα το 2022 κατέταξαν την Ελλάδα στην 108η θέση όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αστυνομία προβαίνει σε τέτοιες επιλεκτικές εφαρμογές κάποιων άρθρων του ποινικού κώδικα όταν θέλει να δημιουργήσει κλίμα τρομοκράτησης. Χώρες όπως το Μπουρούντι, το Γκαμπόν, η Μποτσουάνα και η Μογγολία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, και αυτό είναι από δημοσίευμα της Καθημερινής, κύριε Υφυπουργέ, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Είναι μία θέση αυτή που θέλετε να βρίσκετε, στην οποία θέλετε να βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης? Και τέλος θέλω να σας πω, ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας απέναντι στο Παλαιστινιακό, ξέρετε, της ελληνικής κυβέρνησης? Μου την έχει πει εδώ πέρα δύο φορές ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πού βρίσκεται το μεμπτό στην περίπτωση του Παλαιστίνιου νέου που ύψωσε την Παλαιστινιακή σημαία? Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καζαμία. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Τρία λεπτά. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνόμαστε. Και με στενοχωρεί πολύ. Τι μου λέτε, να πάρω τη δικογραφία πίσω? Τι ζητάτε από το Υπουργείο? Καταλαβαίνετε τι λέτε? Και πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσα όλα αυτά που είπατε με μεγάλη προσοχή. Αλλά να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί.
να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί. Ζητάτε από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη να παρέμβει στη δικαιοσύνη και να τεθεί μια δικογραφία στο αρχείο. Αυτή είναι η διάκριση. Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ. Εξουσιών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γυρνάτε και μου λέτε ότι δημιουργείται κλίμα τρομοκρατίας όταν και εσείς επιβεβαιώνετε ότι είναι εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης στη χώρα μας. Όταν σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις υπήρχαν εκατοντάδες σημαίες της Παλαιστίνης, είδατε πουθενά τα αστυνομικά όργανα να πάνε να συλλάβουν κάποιον ο οποίος κυμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης? Είμαστε σοβαροί επιτέλους? Γυρνάτε και μου λέτε ότι είμαστε σε χαμηλότερη θέση από τον Μπουρουντή? Αυτό μου λέτε? Αυτό πιστεύετε? Αυτή είναι η αλήθεια? Εσείς, εσάς, σε εσάς ρωτάω. Αυτή είναι η αλήθεια? Πόσο θα μειώσετε τη χώρα μας επιτέλους? Πόσο θα μειώσετε τη χώρα μας επιτέλους? Πηγαίνετε σε αυτές τις χώρες, να πείτε αυτές τις ανακρίβειες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να απαντήσω στα δύο ερωτήματα τα οποία έχετε κάνει. Το πρώτο σε ό,τι έχει να κάνει με το τι οδηγίες έχετε δώσει και σε ποιους. Τι εννοείται σε ποιους? Στην ελληνική αστυνομία, τι σε ποιους? Στην ελληνική αστυνομία, σας ξαναλέω ότι η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και της ένωμης τάξης. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτές είναι οι διαχρονικές εντολές και οδηγίες οι οποίες έχουν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο, με ρωτάτε για τις παρεμβάσεις της πρεσβείας του Ισραήλ. Καμία παρέμβαση. Σας το δηλώνω κατηγορηματικά. Υπάρχει από την ώρα που έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και ξεκίνησε όλη αυτή η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προφανώς και υπάρχουν συναντήσεις, όχι μόνο με στελέχη της Ισραηλινής πρεσβείας, αλλά και με στελέχη άλλων πρεσβειών, στη διαδικασία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών, στη διαδικασία μιας μεγαλύτερης επιφυλακής των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας σε ό,τι έχει να κάνει με ευπαθείς στόχους, και αυτό είναι μόνο. Είναι δυνατόν να μας λέτε, να πιστεύετε ότι παίρνει κάποιος από την Ισραηλινή πρεσβεία? Ποιον πήρε? Τον υπουργό, και ο υπουργός πήρε το 100 και το 100 πήγε να συλλάβει? Μα τι είναι αυτά που λέτε δηλαδή? Θέλω να είμαστε λίγο σοβαροί. Βεβαίως και υπάρχει συνεργασία, όχι μόνο με την πρεσβεία του Ισραήλ, με όλες τις πρεσβείες. Με όλες τις πρεσβείες σε ό,τι έχει να κάνει. Προχθές εγώ υποδέχτηκα. Εγώ υποδέχτηκα τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών της Κίνας, όπου συζητήσαμε για θέματα ασφάλειας των Κινέζων πολιτών, για ευπαθείς στόχους της Κίνας στην Ελλάδα. Τι υπάρχει δηλαδή? Αυτή δεν είναι υποχρέωση την οποία έχει μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα η οποία θέλει να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες και στους επισκέπτες της χώρας? Αυτή είναι η υποχρέωση μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όμως. Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δράκους. Έγινε μια προσαγωγή στη συγκεκριμένη κυρία και στον πατέρα της. Μέσα σε 15 λεπτά είχαν αφηθεί ελεύθεροι γιατί δεν είχαν κάνει τίποτα. Αφαιρείται το δικαίωμα όμως από την ελληνική αστυνομία να κάνει ελέγχους και προσαγωγές όπου αυτή θεωρεί και όπου αυτή πιστεύει? Μήπως κατασκεύασαν κάποια στοιχεία? Μήπως ταλαιπωρήθηκε η εν λόγω κυρία? Μήπως της στερήθηκε το δικαίωμα να διαδηλώνει και να υποστηρίζει την Παλαιστίνη, τους Παλαιστίνους, οτιδήποτε θέλει? Υπάρχουν κανόνες όμως, κύριε συνάδελφε. Και αυτούς τους κανόνες οφείλουμε να τους σεβαστούμε όλοι. Και για τη τήρηση αυτών των κανόνων υπεύθυνη είναι η ελληνική αστυνομία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.